Χρόνια πολλά σε όλους. Καλώς ήρθατε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε οικεία πρόσωπα που συχνά έχουμε να τους δούμε ενδεχομένως και πολλά χρόνια. Μας ενώνει εδώ η παρουσία, η νοερή παρουσία της Πρεσβυτέρας Ελένης, αλλά και η πρωτοβουλία του Πατρός Γεωργίου να μας μαζέψει με αφορμή αυτό το ημερολόγιο καρδιάς που θέλησε να εκδώσει μετά την κοίμησή της και με το οποίο μοιράζεται κάποιες εμπειρίες και των δύο, που όπως πολύ ωραία σημείωσε και ο ίδιος ένα σημείωμα πρόσκλησης για αυτή την εκδήλωση, είναι μια προετοιμασία ενδεχομένως για όλους μας, γιατί με τον ΑΒ τρόπο όλοι θα μπούμε σε αυτό το ταξίδι προς το αιώνιο φως και τον Κύριό μας. Σήμερα τώρα έχουμε προγραμματίσει τα εξής. Θα έχουμε τους εκλεκτούς μας προσκεκλημένους, θα κάνουν την εισήγησή τους. Λοιπόν, από τη σειρά με την οποία θα μιλήσουμε. Πρώτα, η κυρία Κύρα Ζαμάγια, επιστημονική υπεύθυνη Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρας. Στη συνέχεια, η κυρία Χαριτίνη Καψοκεφάλου, φιλόλογος και τέος εκπαιδευτικός του Κολεγίου Αθηνών. Μετά, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθήνας, και μετά στον εκλεκτό μας φίλο, πατέρα Γεώργιο Δορμπαράκη, και συγγραφέα μας. Έχουμε βγάλει και ένα βιβλίο μαζί, είναι πολυγραφότατος βέβαια, έχει πολλά βιβλία. Και εκείνος είναι θεολόγος και φιλόλογος. Αυτή είναι η σειρά με την οποία θα μιλήσετε. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και όλους σας που είστε εδώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Λένε πως ένας άνθρωπος πεθαίνει μόνο όταν τον ξεχνούν. Είναι πραγματικά κάτι που λέει την αλήθεια. Έτσι ορίζεται η μνήμη, η ανάμνηση, η τιμητική αναφορά, ο φορέας και αρρωγός της αιωνιότητας και της διαχρονικής παρουσίας, ξεπερνώντας το θάνατο. Αυτό φυσικά κάνει και η Εκκλησία μας με την Ανάσταση, την υπέρβαση του αναπόφευκτου τέλους. Η Ελένη ήταν οδοντίατρος και εργάστηκε από το 1990 στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας, κοσμώντας το με την παρουσία της. Φαινόταν ένας άνθρωπος, σε εισαγωγικά θα έλεγα χαμηλών τόνων, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια ήρεμη δύναμη. Ήταν πολύ εργατική, συναδελφική, διέθετε μια βαθιά κουλτούρα που την πόλιαζε διαβάζοντας καθημερινά. Ήταν το αγαπημένο της. Όλοι μιλούσαν και μιλάνε για την Ελένη. Με καλά λόγια, κανείς δεν έχει να προσάψει κάτι κακό για αυτήν. Κάποια στιγμή έφυγε από την Ελλάδα, ακολουθώντας τον σύζυγό της στις Βρυξέλλες, συνεχίζοντας τη ζωή της έτσι, σε ένα νέο περιβάλλον που πάρα πολύ επιθυμούσε. Γοητευμένη από την αισθητική, το ύφος και την κουλτούρα των Βρυξελών, η Ελένη βελτίωσε πολύ γρήγορα τα γαλλικά της, γιατί ήθελε να ζήσει να ζήσει τη δυναμική της πόλης αυτής. Τόσο πολύ της άρεσε. Την είχα επισκεφτεί κι εγώ στις Βρυξέλλες, όπου τη βρήκα χαρούμενη, ευτυχισμένη, πρώτα απ' όλα με τον εαυτό της, μετά με τον σύζυγό της και με τη μοναχοκόρη της, την Άγια. Ήταν ικανοποιημένη από την εργασία της και από το πολιτισμένο περιβάλλον που είδε εκεί, που ήταν απόλυτα ταυτισμένο με την ψυχοσύνθεσή της. Της άρεσαν πολύ τα ταξίδια. Είχαμε κάνει ταξίδια και μαζί. Μάλιστα, πρέπει να το πω, είχαμε προγραμματίσει ένα ταξίδι για Παρίσι. Το αναβάλαμε 2 φορές και την τρίτη το ακυρώσαμε γιατί αρρώστησε. Βέβαια, αυτό το ταξίδι δεν έγινε ποτέ. Όμως θα το θυμάμαι σαν να έγινε. Δεν θέλω να πω περισσότερα, να πλατιάσω πιο πολύ. Όταν μιλάω για το λενιό μας, θυμάμαι το δύστοχο του Σεφέρι. Είτε βραδιάζει, είτε φέγγει, μένει λευκό το γιασεμί. Θα τελειώσω όπως άρχισα. Θα ζεις για πάντα, Ελένη μας. Δεν πέθαινες, γιατί πάντα θα σε θυμόμαστε. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Είμαι στο Βόλο, μια όμορφη και ηλιόλουστη μέρα του Δεκεμβρίου,
με ανοιχτό το PC μου και έτοιμη να γράψω δύο λόγια για τη φίλη μου την Ελένη, έτσι όπως μου το ζήτησε ο αγαπημένος φίλος Πατήρ Γεώργιος. Και εκείνη την ώρα, ένας πλανόδιος μουσικός, έχοντας στα χέρια του το ακορντεόν του, περνάει από τη γειτονιά, παίζοντας τον Μπέλα Τσάο. Όμορφη, γεια σου. Ελένη, ακορντεόν, Μπέλα, τι να πω. Δάκρυα έρχονται στα μάτια μου, αλλά και γλυκές, μουσικές, αθώες αναμνήσεις των παιδικών και νεανικών χρόνων που ζήσαμε με την Ελένη. Και πολλοί όσοι θα μιλήσουν, αλλά και ο Πατήρ Γεώργιος, να μιλήσουν για την Ελένη που γνώρισαν και έζησαν τα τελευταία 30-35 χρόνια, αλλά η Ελένη μας, μέχρι να γνωρίσει τον Πατέρα Γεώργιο, ήταν ένα απόσπαστο μέλος μιας φιλίας και μιας παρέας που ξεκίνησε στα παιδικά μας χρόνια. Μας έδεσε στα εφηβικά, ορίμασε και σταθεροποιήθηκε στα νεανικά και έμελε να διατηρηθεί αναλύωτη μέχρι η αλυσίδα να σπάσει, πολύ νωρίς, στα 58. Και ένας κρίκος της να βρεθεί στην αγκαλιά του Θεού, να πρεσβεύει για μας και να μας περιμένει. Με την Ελένη, η γνωριμία μας και η φιλία μας ξεκίνησε από το δημοτικό. Πρώτα από τις οικογενειακές συγκεντρώσεις, όπου μαζευόμαστε καμιά δεκαριά οικογένειες, πότε στο σπίτι του ενός, πότε στο σπίτι του άλλου, σε γιορτές και πανηγύρις. Αθόρυβη, ήσυχη, πρόθυμη να συνεισφέρει και να βοηθήσει. Δεν θα ξεχάσω τον μπαμπά της, τον κύριο Κώστα, που στην προσπάθειά του να μας κοινωνικοποιήσει σε αυτές τις μαζόξεις, προσπαθούσε να μας μάθει να χορεύουμε βάλς και ταγκό και να μας περάσει το ρυθμό. Εκείνη ψηλή, με ρυθμό που τον γνώριζε καλά από τις σπουδές της σε πιάνο και ακορντεόν, και ενώ τα δάχτυλα των χεριών εύκολα συντονίζονταν, εκεί κάπου στα πόδια τον έχαναν. Γέλια, χαμόγελα, πειράγματα, το γυρίζαμε στο τραγούδι με συνοδεία πιάνου από την Ελένη και έπαιρνε τη ρεβάνς. Εκεί όμως που δεθήκαμε πιο πολύ ήταν στο γυμνάσιο. Πρώτα στην κατασκήνωση, στην πρώτη γυμνασίου, μια και στην έκτη δημοτικού δίσταζαν οι γονείς της να την αφήσουν. Στη συνέχεια, στις χριστιανικές μαθητικές ομάδες, στη χοροδία. Στο γυμνάσιο ήταν που 8-9 κορίτσια, η Ματίνα, η Ελένη, η άλλη Ελένη, η Πίτσα, η Πόπη, η Αγγελική, η Σάρα, η Θένια, η Μάρθα, κάποιες είναι εδώ, που δεν έμεναν κοντά η μια στην άλλη, αλλά από τον Πειραιά μέχρι την Κάτω Κηφισιά γινήκαμε μια παρέα τόσο δεμένη, τόσο αγαπημένη, που γέμισε και ομόρφινε τα εφηβικά και νεανικά μας χρόνια. Μας μίλευε το χαρακτήρα, μας ενδυνάμωνε στην καθημερινότητά μας, στηρίζοντας η μια την άλλη. Βασικό μέλος της παρέας η Ελένη μας, όχι τόσο για το ύψος της. Η πεντάδα μπάσκετ δεν έκανε. Για πεντάδα μπάσκετ, μάταια κάποια ψυχή προσπαθούσε να μας μάθει. Όσο για την ευαισθησία της, πορσελάνη ήταν το προσωνύμιό της, την μεθοδικότητά της, την αφοσίωσή της, τη συνέπειά της σε ό,τι καταπιανόταν, τους υψηλούς στόχους που έθετε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Κάθε Σάββατο απόγευμα το περιμέναμε με λαχτάρα. Σχολείο το πρωί μέχρι τα 15 μας και στη συνέχεια βρισκόμασταν στο Καρίτσι 14 για πρόβες και στη χοροδία. Πάντα μαζί. Πρώτη φωνή εκείνη, πρώτη φωνή κι εγώ. Στις πρόβες δίπλα-δίπλα, αλλά και στις εμφανίσεις της χοροδίας. Ελένη, Χαριτίνη, τελευταία σειρά, είστε ψηλές εσείς. Έπαιρνε και εμένα η μπάλα. Σαν ακούω τώρα τη φωνή της Μηδοσκουρή να μας δίνει οδηγίες πού θα σταθούμε στη χοροδία. Σαν να έχω μέσα στα αυτιά μου τη φωνή της Ελένης. Να συντονίζεται με τη δική μου και των υπολείπων. Να εφραίνει εμάς πρώτα και ύστερα όσους μας άκουγαν. Ανατριχιάζω στην ανάμνηση. Συγκινούμε καθώς σκέφτομαι τη Δεσποινή Σκουρή και η Ελένη. Κάποιο ντουέτο θα σιγοτραγουδούν εκεί που βρίσκονται τώρα. Η πρόβα τελείωνε εκεί κάπου στις 7-8 το βράδυ και τότε άρχιζε το καλύτερο. Η παρέα, η φιλία, η διαδρομή από το Καρίτσι 14 μέσω Ακαδημίας να αφήσουμε την πρώτη στη στάση του λεωφορείου,
εννοείται ότι περιμέναμε να φύγει το λεωφορείο το πρώτο, κουβεντιάζοντας, και στη συνέχεια ήταν η σειρά μου, στην Ασκληπιού, συνοδευόμενη πάντα από δύο Ελένες, τις Αθηναίες, για να περιμένουμε το 406. Και τι δεν έχει ακούσει αυτή η στάση. Και πολλές φορές, ή γιατί δεν τα σώναμε, ή γιατί η Ελένη βαριόταν να περπατήσει δύο στάσεις μέχρι τον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων, δεν της άρεσε και πολύ το περπάτημα, ανέβαινε μαζί μου στο λεωφορείο για να είμαστε λίγο ακόμα μαζί. Όλα τα λέγαμε, τα μικρά και τα μεγάλα, τα εύκολα και τα δύσκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αν δεν ήταν αυτή η φιλία και αυτή η παρέα, δεν ξέρω αν η Ελένη μας θα είχε ζηλέψει το χαρακτήρα της, αναπτύξει τις δεξιότητές της, βρει διέξοδο και αμυνθεί στις δυσκολίες της εφηβείας και των αμφιβολιών και αντιδράσεων που όλες είχαμε με το άλλοτε αυστηρό οικογενειακό μας περιβάλλον ή το απαιτητικό σχολείο που γινόταν ακόμα πιο ζώρικο για εκείνη ως δασκαλοπαίδη που ήταν στο Αρσάκιο. Είχε πάντα υψηλούς στόχους. Ήταν άριστη μαθήτρια, μελετηρή και συγκεντρωμένη στο στόχο της. Το 1983 μπαίνει στην Οδοντιατρική Αθηνών. Παρά το βεβαρημένο φοιτητικό πρόγραμμα και τις απαιτήσεις της σχολής της, εργάζεται εθελοντικά και με συνέπεια στο χώρο των χριστιανικών μαθητικών ομάδων, στις κατασκηνώσεις, στη χοροδία. Σε όλα μαζί. Άλλοτε δυο, άλλοτε τρεις. Πολύ συχνά και όλοι παρέα μαζί, δεν χάναμε ευκαιρία να χαχανίσουμε, να τραγουδήσουμε, να παίξουμε, να κουβεντιάσουμε, να κουτσομπολέψουμε. Επικοδημητική κριτική το λέγαμε, να πάμε στα μαγαζιά να ψωνίσουμε ή να χαλαρώσουμε για πίτσα στο Λούκουλο, εξαντλημένες ύστερα από ακόμα μια γιορτή στο Καρίτσι 14. Η ακτίνα δράσης μας πλέον είχε διευρυνθεί, μια και δύο-τρεις οδηγούσαν τα δικά τους αυτοκίνητα, διευκολύνοντας έτσι μια την άλλη στις μετακινήσεις τους. Ανάμεσα σε αυτές που οδηγούσαν και η Ελένη, η οποία ήταν και παρέμεινε πολύ καλή και προσεκτική οδηγός μέχρι το τέλος. Ήταν το διάστημα 1986-1988, όταν βρεθήκαμε μαζί αρχηγείο στην κατασκήνωση στη Βραώνα. Θυμάμαι την αγωνία μας και την προετοιμασία μας. Ήμασταν, δεν ήμασταν 21 ετών. Η ευθύνη μεγάλη. Τα παιδιά πολλά. Η συνεργασία μας άριστη. Είχαμε με ένα μαγικό τρόπο καταφέρει να συμπληρώνει μία την άλλη. Εκείνη είχε το χάρισμα και την πνευματική καλλιέργεια με τη γλυκιά και ήρεμη φωνή της να μιλάει στα παιδιά για τον Χριστό, να τα καθοδηγεί και να τα νουθετεί, τόσο όμορφα και τόσο πιστικά. Απάρτα κάστρα, φάρος τα πέλαγα, εμπειρίες απίστευτες, βιώματα ξεχωριστά, αναμνήσεις που σφράγιζαν τη ζωή της και τη μετέπειτα πορεία της. Σχολή, αποφύτηση, ανέβρεση εργασίας, προσφορά στις ομάδες, αλλά η παρέα, παρέα. Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει. Οι πρώτες δύο ήδη παντρεμένες. Το σκηνικό αρχίζει και αλλάζει. Μειώνεται η απαρτία. Αρχίζουν και διαφοροποιούνται οι συζητήσεις, οι προβληματισμοί, τα ενδιαφέροντα. Κάποια για λίγο χάνεται και εμφανίζεται ξανά να μας αναγγείλει τα ευχάριστα. Κάπως έτσι έγινε και με την Ελένη όταν μπήκε στη ζωή της ο Γιώργος. Η χαρά της απερίγραπτη. Ήταν δε τόσο γεμάτη, τόσο ευτυχισμένη, τόσο ενθουσιασμένη, τόσο ερωτευμένη με τον Γιώργο της, που ήθελα να τα νιώσω κι εγώ αυτά τα συναισθήματα και γι' αυτό έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να μου γνωρίσει τον κολλητό φίλο του Γιώργου της. Η συνέχεια γνωστή. Η φιλία συνεχίζει ζωντανή, με κάποια διαλύματα, μικρά ή μεγαλύτερα, και ανάλογα με τις φάσεις που η κάθε μια μας περνάει, αλλά κυρίως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργασία της, την οικογένεια. Γρήγορα όμως ξαναβρίσκουμε το ρυθμό μας. Συναναστροφή, επικοινωνία, προβληματισμοί, από τα απλά για μια συνταγή φαγητού μέχρι τα πιο σύνθετα. Το θέμα της εξέλιξης του Γιώργου της την απασχολεί και την προβληματίζει. Τον στηρίζει, όπως στηρίζει με τη δουλειά της, πρωί-απόγευμα όλη την οικογένεια. Η υγεία της με το αυτοάνοσο επίσης της δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Το διασκεδάζει όμως με τις μικρές αλλαγές στα άκρα της, δίνοντας χρώμα σε ό,τι αλλάζει πάνω της, είτε με ένα έντονο χρώμα κραγιόν στα χείλη ή καλύπτοντας τα χέρια της που παγώνουν εύκολα με όμορφα γάντια. Μετακομίσεις, δουλειά, η εγκυμοσύνη των διδήμων, ο ερχομός της ζωής της στην Άγια,
Η ανασφάλεια και η αγωνία της για τον Γιώργο, οι γονείς, τα αδέλφια, πολλά. Συνεχίζει όμως δυνατά, με ψυχραιμία, με λογική, με δύναμη ψυχής, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, τα αντιμετώπιζε όλα. Τη θαύμασα όταν αποφάσισα να ξεκινήσω μια καινούρια ζωή στις Βρυξέλλες. Δεν ήξερε γαλλικά. Διάβασε, έδωσε εξετάσεις, πήρε την επάρκεια της γλώσσας και έτσι μπόρεσε να δουλέψει και στις Βρυξέλλες, στηρίζοντας και πάλι την οικογένεια και τις επιλογές τους. Με υπομονή, με επιμονή, με δουλειά ξανάχτισε από την αρχή την επαγγελματική της ζωή. Στήριζε τον πατέρα Γεώργιο διαλείπτος. Βρέθηκε πλέον πολύ πιο κοντά με την Άγια. Μάνα και κόρη ήταν η μια για την άλλη σε κάθετη. Δέθηκαν, ορίμασαν, τα βρήκαν μεταξύ τους τόσο όμορφα. Το χρειάζονταν και οι δύο. Πώς τα έφερε ο Θεός, και τα τελευταία 6 χρόνια βρέθηκα πολλές φορές στις Βρυξέλλες. Και παρόλο που ήταν πιο μακριά από ποτέ, εμείς δεθήκαμε πιο πολύ. Η επικοινωνία μας έγινε πιο βαθιά. Θυμάμαι τον Απρίλιο του 2021. Είμαστε με τον Παναγιώτη στις Βρυξέλλες να βοηθήσουμε στη μετεγκατάσταση της κόρης μας από εκεί για το Λονδίνο. Καφέ, εστιατόρια, όλα κλειστά, λόγω κορονοϊού. Τα πάρκα όμως ανοιχτά, όπως και οι καρδιές μας. Σε μια τέτοια βόλτα, γύρω από μια λίμνη, με είχε πιάσει αγκαζέ και περπατώντας και κουβεντιάζοντας για όλα και για όλους, αλλά κυρίως για εμάς, άκουσα και ένιωσα μια άλλη Ελένη, όρημη, ήρεμη, συγχωρητική απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις που την είχαν ζωρίσει και στενοχωρήσει και πικράνει στο παρελθόν. Και την Κυριακή στην εκκλησία με τον πατέρα Γεώργιο, τον αγαπημένο της στο θυσιαστήριο, καθισμένες πλάι-πλάι όπως παλιά, ένιωθα την Ελένη ότι βίωνε την κάθε στιγμή στη Θεία Λειτουργία τόσο διαφορετικά. Ήταν μια άλλη Ελένη. Ο Θεός είχε το σχέδιό Του και η προετοιμασία της προς Αυτόν είχε αρχίσει. Όπως αντιμετώπισε τη σύντομη ζωή της στη γη, έτσι αντιμετώπισε και την αρρώστια της. Είναι δύσκολα, μου γράφει, στις 8 Σεπτεμβρίου, που της έστειλα μήνυμα για την 32η επέτειο του γάμου της. Ελπίζω να στρώσει όσο περνάει ο καιρός. Και ήξερε, όπως γράφει στο ημερολόγιο του ο πατήρ Γεώργιος, ότι φεύγει από αυτόν τον κόσμο για να βρει έναν άλλον πιο καλά στρωμένο. Και έφυγε. Η πρώτη από την παρέα. Έφυγε η πρεσβυτέρα της παρέας. Τόσο γρήγορα, τόσο σιωπηλά. Δίχως να το καταλάβουμε. Έφυγε νωρίς. Αλλά νιώθω ότι έφυγε έτοιμη. Μου λείπει και μας λείπει. Σεβασμιότατη, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Σε μένα έλαχε να, σύμφωνα και με την αγάπη του Παπαγιώργη, να πω δύο λόγια για το βιβλίο. Ακόμα μια μέρα μαζί, εξόδιος πορεία προς το φως. Πριν 10 περίπου χρόνια, έφτασε στα χέρια μου ένα βιβλίο με την παράκληση να το παρουσιάσω. Ο τίτλος του, 17 μήνες. Συγγραφέας του μια γυναίκα. Μια μητέρα. Περιέγραφε ένα οδηπορικό θανάτου. Γιατί τόσο διήρκεσε η πορεία του 14χρονου παιδιού της προς το θάνατο από το ανέμελο εκείνο καλοκαιρινό απόγευμα που πήγαιναν με το αυτοκίνητο για ένα μπάνιο στη θάλασσα. Ξαφνικά το παιδί της άρχισε να ζαλίζεται. Εμετή και αδιαθεσία. Ξεκίνησε από τα προφανή. Παιδίατρος για ενδεχόμενη διάγνωση ίωσης, μια ασθένεια σκέφτηκε. Καθώς τα συμπτώματα επέμεναν, άρχισαν οι ενδελεχείς εξετάσεις. Και κατέληξαν στο αδιανόητο. Όγκος στον εγκέφαλο. Στη διήγηση του Γολγοθά της, κάποια στιγμή, η γυναίκα συναντά το Θεό. Βρίσκει στην πίστη τη δύναμη να αποχαιρετήσει τον έφηβο γιο της. Μέσα στο καμίνι της Οδύνης,
δροσίστηκε από την παρουσία του Θεού. Ημερολόγιο εκδημίας της πρεσβυτέρας Ελένης Αλταπίδα Λέκα. Ο πατήρ Γεώργιος μας παραδίδει ένα οδηπορικό προς την Ανάσταση. Δεν περιμένει να συναντήσει τον Θεό για να δροσιστεί η δική του ψυχή από το καμίνι του πόνου. Όλο το βιβλίο είναι ένα ημερολόγιο εμβάθυνσης στο σχέδιο και στην αγάπη του Θεού. Μια πορεία χαρμολύπης και αυτογνωσίας μέσα από την οποία ο ίδιος θα δοξάσει τον Θεό για το μέγα δώρο της ζωής του, τη μοναδική του σύντροφο Ελένη. Μια λυτρωτική πορεία, επίσης, μεταποίησης του πένθους σε δύναμη δημιουργίας και ζωής. Ίσως, τελικά, το πιάνα ήταν η αφετηρία των δύο έργων, εκείνου που προανέφερα και τούτου που παρουσιάζουμε, δεν έχει τόσο σημασία μπροστά στο τελικό αποτέλεσμα. Και στα δύο ημερολόγια, ο αναγνώστης νιώθει ότι προτυπώνεται ένας ύπνος που παραπέμπει στο ξύπνημα στην αληθινή ζωή. Στο ημερολόγιο που παρουσιάζουμε σήμερα, όμως, ο αναγνώστης από την πρώτη σελίδα του δεν χάνει χρόνο με μια διαλεκτική της αμφιβολίας, αλλά πλουτίζεται διδασκόμενος τη μέθοδο να βλέπει το θάνατο ως απλό σκιάκτρο που τρέμει μπροστά στο φως της Ανάστασης. Η ηρωίδα του ημερολογίου είναι η Ελένη. Η Ελένη που οι περισσότεροι γνωρίσαμε και ζήσαμε στις παρέες μας. Μια στιβαρή γυναίκα, με χιούμορ και ζωντάνια, με ένα πηγαίο γέλιο που έδειχνε άνθρωπο που διασκεδάζει κάθε στιγμή της ζωής του. Δεν βατολογούσε, ούτε πρόβαλε τον εαυτόν της. Αν και διακεκριμένη επιστήμονα στην ειδίκευσή της, κρατούσε πάντα χαμηλούς τόνους. Προσιλωμένη στην εργασία της, ενέπνεε στους ασθενείς της σιγουριά. Στοργική μητέρα και αφοσιωμένη σύζυγος. Ασφάλιζε το σπιτικό της με τις ικανότητές της. Δυναμική και ευαίσθητη. Αποφασιστική, αλλά και με δίκον ους. Εργατική, που όμως πάντοτε έβρισκε χρόνο για την αγαπημένη της οικογένεια, αλλά και για τον οποιοδήποτε άλλο. Το ημερολόγιο μας αφήνει να καταλάβουμε το δυναμισμό της αυτών. Ανοίγω εισαγωγικά. Δεν θέλω να σας αφήσω μόνους σας, ούτε σένα ούτε το παιδί μας, εξομολογείται στον πατέρα Γεώργιο, ενώ η ασθένεια την έχει ήδη καταβάλει. Και ο ίδιος ο σύζυγός της παρατηρεί. Ξέρω πως δίνει αγώνα για να παραμείνει λειτουργική, γιατί δεν θέλει να νομίσουμε εγώ και το παιδί της πως αποφάσισε να τα παρατήσει. Αλλά όμως η πίστη της στην Ανάσταση τη δυναμώνει. Ανοίγω εισαγωγικά. Εγώ θα παρακαλώ για σας και εσείς για εμένα και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί. Μαζί στο φως. Η Ελένη του ημερολογίου είναι η όμορφη Ελένη. Όχι επειδή, πάλι ανοίγω εισαγωγικά, όταν την πρωτογνώρισε ο πρώην Πειραιός Καλλίνικος, είχε πει στο περιβάλλον του «Μα αυτή είναι καλονή». Αλλά επειδή όσο η ασθένεια αποδομούσε τη σωματικότητά της, τόσο εκείνη γινόταν πιο φωτεινή, πιο λαμπερή, πιο όμορφη. Τα, ανοίγω εισαγωγικά, μικρά πράσινα ματάκια της, κλείνουν τα εισαγωγικά, γίνονται για τον πατέρα Γεώργιο φωταγωγή, τρόπος ο ίδιος να διαπιστώσει πως το, όπως ο ίδιος το λέει μέσα στο βιβλίο, ταχυφροντιστήριο της πρεσβυτέρας του, πιστοποιείται ως επιτυχία μέσα από την ανάδειξη της πνευματικής της ομορφιάς. Αν κρίνω ωστόσο σωστά, το βιβλίο αυτό, εκτός του προφανούς του ενδιαφέροντος, δηλαδή ημερολόγιο εκδημίας της πρεσβυτέρας Ελένης Σαλταπίδα Λέκα, υπόρρητα οδηγεί τον αναγνώστη να καταλάβει τα εξής. Πρώτον, ότι σε οριακές καταστάσεις, όπως αυτή του θανάτου, καμιά αφήγηση περί ασθένειας και πόνου και τελευτής δεν είναι έξω και μακριά από τον άνθρωπο, από όλους εμάς. Με γλαφυρό τρόπο ο συγγραφέας μας βοηθά μέσα από την ιστορία της Ελένης του
να δούμε ως σε κάτοπτρο αγωνίες, φοβίες και ανασφάλειες που πλαισιώνουν μια έξοδο από τον φαρτό αυτό κόσμο και να στοχαστούμε μέσα από τη δική μας εκδοχή το τι είναι ζωή και πώς πρέπει να ζούμε αυτά τα συναισθήματα. Στην ουσία, το βιβλίο προκαλεί να συναντήσουμε τον εαυτό μας μέσα από την περιγραφή της κορύφωσης ενός δράματος, μιας αφήγησης με δυναμική επιτελεστικότητα. Δεύτερον, ένα ακόμη βασικό σημείο είναι η κατανόηση του ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας σε οριακές καταστάσεις όπως αυτή του αδόκητου θανάτου ενός μέλους της. Ο αναγνώστης του μικρού σε έκταση αλλά πλουσιότατο σε συναισθήματα και πνευματικό βάθος έργου συνειδητοποιεί ότι η δύναμη να αντιμετωπίσεις το άγχος και τον τρόμο που προκαλεί η ιδέα του θανάτου είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το βαθμό που τα μέλη της οικογένειας είναι μεταξύ τους ενωμένα με δεσμούς αγάπης αλλά και πίστης στη Βασιλεία του Θεού. Η αφοσίωση του πατρός Γεωργίου και της αγαπημένης Νάγιας τους βοήθησε, ανάγιας τους, βοήθησε την Ελένη να σηκώσει με δύναμη ψυχής το βάρος του πόνου που αποσυνέθεται τη σωματικότητά της. Ο δεσμός της αγάπης των μελών της οικογένειάς της της έδωσαν τη δύναμη να βαδίσει με αξιοπρέπεια την πορεία προς την κοίμησή της. Και ένα μικρό σχόλιο εδώ. Καλό θα ήταν το ημερολόγιο αυτό να το μελετήσουν όσοι θεωρούν ότι αξιοπρεπής θάνατος είναι υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Η περιγραφή των τελευταίων ημερών της Ελένης μας διδάσκει τι πραγματικά είναι αξιοπρεπής τελευτή. Άλλη μια μέρα μαζί και σήμερα. Ακόμα μια μέρα μαζί, εις αιώνα αιώνος. Η πρώτη φράση, άλλη μια μέρα μαζί και σήμερα, επαναλαμβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές ως ακροτελεύτιο σχόλιο, διαπίστωση κάποιων από τις ημέρες του ημερολογίου. Σημαίνει, ακόμα μια ημέρα που ο Θεός επέτρεψε να είμαι σωματικά μαζί με το άλλο μου, μαζί με τον άλλο μου μισό εαυτό. Ακόμα μια μέρα μαζί σε αιώνα αιώνος. Η φράση αυτή αποτελεί την ακροτελεύτια πρόταση του βιβλίου, όχι ως διαπίστωση πλέον, αλλά ως βεβαιότητα μιας ένωσης αγάπης που θα ανήκει στον Θεό πλέον, ως πρόσωπον προς πρόσωπον κοινωνίας μαζί Του. Η βεβαιότητα της υπαρξιακής μας προοπτικής είναι η ελπίδα και η προσδοκία της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατοι, αγαπητοί φίλοι, ακόμη μια μέρα μαζί. Μάλλον ο Θεός θέλει να φύγω, αλλά εγώ δεν είμαι ακόμη έτοιμη γι' αυτό. Έκανες το ανθρώπινο. Εξάντλησες δηλαδή κάθε ανθρώπινη δυνατότητα, ακολούθησες κάθε πιθανή θεραπευτική οδό, αλλά το αποτέλεσμα δεν οδήγησε στα επιθυμητά για σένα και την οικογένειά σου αποτελέσματα. Υποψιάζεσαι, μάλλον είσαι σίγουρη πια, ότι το θέλημα του Θεού για σένα είναι να φύγεις από τη ζωή αυτή. Να πας να συναντήσεις τον Δημιουργό σου, τον Ιησού Χριστό, τον Διού τα πάντα εγένετο. Δεν έχεις αντίρρηση. Έμαθες τόσα χρόνια να υποτάσσεσαι, έστω και δια της βίας που άσκησες στον εαυτό σου, στο θέλημα εκείνου. Εκείνος άλλωστε δεν ήταν η τελική αναφορά σου σε ό,τι σκεφτόσουν, έλεγες ή έκανες. Ναι, μπορεί να μην λειτουργούσε τούτο κατά αυτοματικό τρόπο, ποιος μπορεί να καυχηθεί για αυτήν την ετοιμότητα, αλλά στο τέλος καταλάβαινες ότι πίσω από όλα και από όλους ευρίσκεται εκείνος. «Κάποιο σχέδιο έχει ο Θεός για μένα, Παπαγιώργη», μου έλεγε στην εξομολόγησή σου, «που στην φάση που βρίσκομαι δεν το καταλαβαίνω. Κάντε προσευχή να το καταλάβω και να το αποδεχθώ». Τι σε τρόμαζε περισσότερο όμως? Αυτό ακριβώς που ομολογούσες μέχρι το τέλος σου. «Δεν είμαι έτοιμη ακόμη να φύγω». Όχι δηλαδή γιατί δεν πίστευες τον Κύριο, αλλά γιατί έχοντας την πίστη σου αυτή ενεργούσα, έβλεπες τη συνέχεια, την κρίση που ακολουθεί τη διάβαση στην άλλη μεριά
και διαπίστωνες τα ελλείμματά σου. Αναγνώριζες ότι δεν έχεις φτάσει σε εκείνο το σημείο που θα έκανες τον Κύριο να χαίρεται εντελώς για σένα. Πόσο δύσκολο, Παπαγιώργη, είναι να συγχωρήσω και να αγαπήσω αυτόν που με έχει αδικήσει και δείχνει την εχθρότητά του απέναντί μου. Αλλά το ξέρω ότι αυτό θέλει ο Θεός. Θα παλέψω. Κι ήταν εκείνες οι ώρες της εξομολόγησής σου που με έκανες χωρίς να το ξέρεις να υποκλίνομαι στη βαθιά πνευματικότητά σου, στο κάλος της εσωτερικής σου ομορφιάς, στην εναγνία σου ενεργοποιημένη χάρη του Κυρίου σου, διότι ποιον αγάπησε ο Κύριος και έκλεινε ουρανούς και κατέβη, τον αξιαγάπητο κανένα. Κανείς δεν έθελξε το Δημιουργό για να τον μαγνητήσει στην έξοδο της αγάπης του λόγω της καλής του καταστάσεως. Πάντες γαρίμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Αγάπησε τον άνθρωπο που έκειτο μόνος και ημιθανής, πνευματικά μάλλον νεκρός λόγω του πλήθους των αμαρτιών του. Όντων ημών αμαρτωλών Χριστός υπέρ ημών απέθανεν. Αλλά μέσα σε αυτά τα τραύματά του νοσταλγούσε τον χαμένο παράδεισο από τον οποίον είχε εκπέσει. Διψούσε τον Δημιουργό του που δεν μπορούσε να τον βρει μέσα στην φθαρτότητα της ύλης. Κι ήταν το μόνο σημείο τελικά που ζητούσε από τον άνθρωπο ο Κύριος, τη δίψα του για αλήθεια μέσα στα αδιέξοδά του, προκειμένου να τον πάρει και πάλι στην αγκαλιά του και να τον κάνει ένα με τον ίδιον. Και αυτό ομολογούσες αδιάκοπα, αγαπητή μου Ελένη. Μπορεί να εξομολογιώσουν την αδυναμία σου, αλλά ποτέ δεν το έβαζες κάτω. Θα προσπαθήσω, θα το παλέψω. Ομολογία της αδυναμίας, αλλά ελπίδα στον Θεό που τα πάντα δύναται. Αλλά αυτό δεν είναι ο ορισμός της αληθινής μετάνοιας. Αυτό δεν βλέπουμε στο κατεξοχήν παράδειγμά της τον άστοτο Υιό της παραβολής. «Εις σε αυτόν ελθόν, αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου». Και δεν μας θυμίζεις από την άλλη και τα γνωστά παραδείγματα των αβάδων του γεροντικού που παρακαλούσαν τον Κύριο να παρατείνει το χρόνο της ζωής τους γιατί ακόμα δεν ήταν έτοιμοι, διότι ακόμη δεν είχαν ολοκληρώσει τη μετάνοιά τους. Μας άνοιξε τα μάτια ο λατρευτός σου σύζυγος, ο Γιωργάκος σου, με την καταγραφή των τελευταίων σου ημερών, περιγράφοντας με αίσθηση καρδιάς, ένδακρης, την εξόδιο πορεία σου, μας έδειξε με πλήρη επίγνωση το ψυχικό σου μεγαλείο. Και είναι γνωστό από την όλη αγιογραφική και πατερική παράδοση ότι αυτό που προσδιορίζει την ποιότητα ενός ανθρώπου είναι το τέλος του. Το πώς τελειώνει ο άνθρωπος αποκαλύπτει το ήθος και το αληθινό φρόνημά του. Και εμείς πια το μάθαμε. Το ήθος σου, το φρόνημά σου, ήταν το φρόνημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όσο μπορούσες, στο πλαίσιο της εδώ βεβαίως ζωής, μια περπατησιά, έστω και με ταλαντεύσεις, που δεν ξεφεύγει από την ορθή πορεία. Ελένη, ήσουν κυρίως, τώρα μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα που μετέστησε από τη ζωή αυτή, όχι απλώς ένας οξύνους άνθρωπος που έβλεπε τετράγωνα τα πράγματα της ζωής, όχι μόνον ένας άνθρωπος με μεγάλη αίσθηση του δικαίου, κάτι που σε έκανε να αγανακτείς κάποτε από τις αδικίες που έβλεπες γύρω σου και στον κόσμο, όχι ίσως μία εργαζόμενη και επαγγελματίας με ακεραιότητα και τιμιότητα και τεράστια ευσυνειδησία. Αυτά πράγματι σε κοσμούσαν ως χαρακτήρα στον ορίζοντα αυτού του κόσμου. Αλλά ήσουν κυρίως ένας ευθύς άνθρωπος, με τόλμη και γενναιότητα ούτην τυχούσα. Και δεν εννοώ μόνο την ευθυκρισία σου, που την εξέφραζες χωρίς περιστροφές όταν μπορούσες, με τίμημα ακριβό κάποιες φορές, αλλά πρώτιστα την τόλμη για την διάθεση της αποφασιστικής αλλαγής σου, όταν έβλεπες τα κενά του χαρακτήρα σου μπροστά σε ό,τι εντέλεται ο Θεός. Διαπνεώσουν από την τόλμη της μετάνοιας δηλαδή, που είναι το γνώρισμα του αληθινού χριστιανού,
διότι ακόμα και εκεί που η καρδιά σου κλωτσούσε, τις ώρες δηλαδή που έβλεπες ανατροπές της κανονικής εντός εισαγωγικών πορείας σου, εσύ σήκωνες το ανάστημά σου και έλεγες με ταπείνωση αφοπλιστική, θα το παλέψω, θα το προσπαθήσω. Γι' αυτό θα πρέπει να συμπληρώσω το τίτλο του ιερέα άντρα σου, «Εξόδιος πορεία προς το φως, το τέλος σου», γιατί πορεία προς το φως ήταν ολόκληρη η ζωή σου. Και συμφωνώ απόλυτα με την αφιέρωσή του. Αφιέρωσε στον ίδιο τον εαυτό του, πλήρη αγάπης και ελπίδος, καλότυχος, γιατί έχει σύντροφο στον Χριστό. Ναι, Παπαγιώργη μου, μέσα στην ατυχία σου είσαι καλότυχος, γιατί έχεις τη σύντροφό σου πράγματι δίπλα στο Χριστό. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε Άγιε Δημητριάδος, σεβασμιότατε Άγιε Χαΐες, Πατέρα Γεώργη, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Θα ξεκινήσω όπως φαντάζεστε με ένα μικρό ποίημα που γράφτηκε για αυτή την ευκαιρία. Ποτέ πια χωρίς εσένα. Δεν έχει γούστο η μοναξιά χωρίς εσένα. Τώρα ξέρω πως ό,τι έζησα μονάχος στη ζωή με προετοίμαζε για αυτή τη μοναξιά χωρίς εσένα. Ήρθα μέχρι εκεί που βγαίνει στη στεριά ο ωκεανός και θα συνέχιζα μέχρι την άκρη του ουρανού για να σε συναντήσω. Καθώς φουσκώνουν τα νερά, με ανεβάζουνε απαλά μέχρι τις πύλες του ουρανού, να μπω για να σε αναζητήσω, ώστε ακόμα κι αν δεν γίνεται να είμαστε μαζί, ποτέ πια να μην είμαι δίχως εσένα. Το ποίημα μιλάει, όπως κατάλαβα μετά, γιατί πολλές φορές την ώρα που γράφουμε ένα ποίημα, γράφεται με μικρές εκρήξεις στο μυαλό και μετά καταλαβαίνεις τι θέλεις να πεις. Μιλάει για τρεις δυνατότητες σχετικά με αυτούς που αγαπάμε. Να είμαστε αιωνίως μαζί, να είμαστε μαζί και χώρια ή το απευταίον να είμαστε αιωνίως χωριστά. Η πρώτη συνθήκη είναι ο παράδεισος. Η δεύτερη είναι συνήθως η ζωή μας πάνω στη γη. Και η τρίτη είναι η κόλαση. Όσο ζούμε πάνω στη γη, συνήθως ζούμε μαζί και χώρια με αυτούς που αγαπάμε. Όχι τόσο γιατί οι βιωτικές ανάγκες μας επιβάλλουν να είμαστε πολλές φορές χώρια, μέσα στη μέρα ή και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, άλλος εδώ και άλλος εκεί, αλλά κυρίως γιατί ακόμα και τις στιγμές της μεγαλύτερης δυνατής εγκύτητας με αυτόν ή αυτήν που αγαπάμε, παραμένει πάντα κάτι απέθαντο μέσα μας, που μας αποκλείει την απόλυτη και ολοκληρωτική παράδοση του ενός προς τον άλλον. Η πλήρης και διαρκής διαθεσιμότητα των κεκοιμημένων είναι έτσι μια από τις κύριες διαφορές που έχουμε μαζί τους και ό,τι τους καθιστά ακόμα περισσότερο ζωντανούς και από τους ζωντανούς. Από την πτώση των πρωτοπλάστων και μετά, όσο ζούμε πάνω στη γη, ο κύριος εχθρός των αγαπημένων είναι η συνήθεια. Το χέρι του αγαπημένου που κρατάς με στο δικό σου, μετά από λίγο δεν το νιώθεις, και ενώ ακόμα το κρατάς. Αλλά και αυτή την ίδια την αγάπη που έχουμε για τον άνθρωπό μας, πολύ συχνά δεν τη νιώθουμε μες στη συνήθεια των όσων κάνουμε μαζί. Κι όμως, ο αγαπημένος ή η αγαπημένη μας είναι πολύτιμη, γιατί είναι προσωρινή, τουλάχιστον στη μορφή που τους ξέρουμε. Σήμερα μπορώ να τον ή την περιμένω στο κεφαλόσκαλο, γιατί αύριο μπορεί να θέλω να ακούσω να βάζει το κλειδί στην πόρτα μας για να μπει και αυτό να είναι πλέον αδύνατον. Γιατί να πρέπει συχνά να χάσουμε όσους αγαπάμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσο πολύ τους αγαπήσαμε. Η εκδημία της Ελένης μου αποκάλυψε ως τώρα τρεις δυνατότητες αφομοίωσης. Η πρώτη ήταν όταν για πολλές μέρες αφότου έφυγε, έβλεπα με τα μάτια του νου μου μια διαφανή ζελατίνα να καλύπτει τα πάντα
και τις ψυχές όλων όσων φεύγουν να περνάνε μέσα στο διαφανές της ζελατίνας χωρίς να αφήνουν πίσω τους κανένα ίχνος, ώστε ό,τι μένει πίσω τους να εξακολουθεί να είναι το ίδιο υπέροχο. Η διαπίστωση βέβαια αυτή, από τη μια απαλύνει τον πόνο της απώλειας και από την άλλη τον μεγεθύνει στο έπακρο, καθώς είναι άκρος επώδυνο να συνειδητοποιείς πως ο κόσμος είναι στο σύνολό του το ίδιο υπέροχος παρά τη δικιά σου απώλεια. Η διαφανή ζελατίνα, ως ειδική μορφή μνήμης θανάτου, μου αποκάλυψε πάντως βιωματικά την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι, που όμως σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να πάρω στα ελαφρά. Περίπου 2 μήνες μετά, καθώς κοιτούσα τη φωτογραφία του γάμου μας, που έχει τοποθετήσει η Ελένη στο πρεβάζι του δωματίου μας, ένιωσα πως ξαφνικά ήμουνα μπροστά σε ένα νέο φαινόμενο αφομοίωσης. Γαμπρός και νύφη δεν έχουν μάτια παρά ο ένας για τον άλλον μες στην αγάπη τους, και έτσι δύσκολα διακρίνουν, όπως και εγώ 30 τόσα χρόνια που έβλεπα την ίδια φωτογραφία στο δωμάτιό μας, πως μέσα στο μαύρο φόντο της εικόνας βρίσκεται αόρατος ως το τρίτο πρόσωπο ο Χριστός, που εύχεται μονίμως στον Πατέρα Του για την ενότητα των παντρεμένων. Καθώς λοιπόν κοιτούσα τη φωτογραφία, είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου το πρόσωπο της Ελένης να απορροφείται σιγά σιγά ή καλύτερα να συμπεριλαμβάνεται μέσα στο πρόσωπο του Χριστού, που μας κρατάει ακόμα ενωμένους και που μέχρι τώρα δεν το έβλεπα. Τελικά, όσοι φεύγουν από αυτή τη ζωή και τους αγαπάμε, μας λείπουν πολύ περισσότερο όταν υποχωρεί μέσα μας η χάρις. Τότε είναι που κλαίμε και τους ζητάμε περισσότερο. Όταν όμως η χάρις επιστρέφει, τους νιώθουμε πάλι δίπλα μας, σαν να μην έφυγαν ποτέ, τους αγαπάμε και τους αγκαλιάζουμε, ένα μαζί με τον Χριστό, μας συμπαραστέκονται όταν το επιτρέπει ο Θεός και τους μιλάμε. Εν τέλει όλα εξαρτώνται από το βαθμό της σχέσης μας με τον Χριστό. Προσέχοντας ότι το πρόσωπο της Ελένης πήγαινε τώρα να συναντήσει το πρόσωπο του Χριστού και να γίνει ένα μαζί του, μου δημιουργήθηκε η επιθυμία για μια τρίτη αφομοίωση. Τη συμπερίληψη του δικού μου πια προσώπου μαζί με εκείνο της Ελένης μέσα στο πρόσωπο του Χριστού. Την Ελένη την ερωτεύτηκα 3 φορές. Μία, όταν εγκατέλειψα τα Παρίσια και έβαλα σε δεύτερη μοίρα τις πανεπιστημιακές μου φιλοδοξίες, για να επιστρέψω πίσω στην Αθήνα πριν από 30 τόσα χρόνια και να αρχίσουμε εδώ την κοινή μας ζωή. Η δεύτερη ήταν αποτέλεσμα της χειροτονίας μου και αποτελεί για μένα ένα ακόμα μυστήριο, για το οποίο ο Σεβασμιότατος Άγιος Δημητριάδος που έβαλε τα χέρια του πάνω μου θα μπορούσε να σας πει περισσότερα. Εγώ δεν μπορώ. Η δεύτερη λοιπόν ήταν αποτέλεσμα της χειροτονίας μου και αποτελεί για μένα ένα ακόμα μυστήριο. Και η τρίτη, από όταν εξεδίμησε εις Κύριον, καθώς κάθε μέρα νιώθω να την αγαπώ ακόμα περισσότερο. Ούτε που βάζει ο νους μου πόσο θα μπορούσα να την αγαπώ αν διευχών σας αξιωθώ να την ξανασυναντήσω εν Κυρίω. Για αυτή την ώρα ζω. Πριν σας διαβάσω ένα δεύτερο ποιηματάκι που μου δόθηκε για αυτή την ευκαιρία, με το οποίο θα κλείσω, ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο που μας μάζεψε σήμερα εδώ. Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη. Όταν οι πρώτες βοήθειες έφτασαν ξημερώματα στο σπίτι, στην πραγματικότητα δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμιά βοήθεια, παρεκτός από το να τις εξασφαλίσουν μια μικρή αλλά μόνιμη δόση μορφίνης, που θα την προστάτευε, όπως μας είπαν, από το ενδεχόμενο μιας επόμενης ασθματικής κρίσης. Το νέο εγκεφαλικό που φαίνεται ότι έπαθε τη λίγη ώρα που με πήρε ο ύπνος δεν άφηνε περιθώρια για κάτι άλλο. Έμεινε σε κατάσταση βαθαίου ύπνου μέχρι περίπου το μεσημέρι. Όταν ήρθε στο σπίτι, η νοσοκόμα που την περιποιούνταν φάνηκε να επανέρχεται λιγάκι, συνεργάστηκε βουβά μαζί της και στην επιμονή μας κράτησε για ώρα ανοιχτά τα μάτια. Πρόλαβα τότε να την ρωτήσω αν μπορούσε να με αναγνωρίσει, αν πονούσε και αν φοβόταν, και μου έδωσε να καταλάβω πως ήταν έστω και για λίγο πάλι ψυχοσωματικά κοντά μας και πως δόξα τω Θεώ ούτε πονούσε ούτε φοβόταν.
Γρήγορα όμως ξανάπεσε στο βαθύ της ύπνο, με ένα ρόγχο ήσυχο και σταθερό που μας προετοίμαζε για το τέλος. Μείναμε δίπλα της όλη μέρα, η κορούλα μας και εγώ, εκείνη δεξιά και εγώ στα αριστερά της. Της κρατούσαμε τα χεράκια, την χαϊδεύαμε στο κεφαλάκι, του σκουπίζαμε τον υδρότα, πότε-πότε κλαίγαμε στα βουβά, μην τύχει και μας καταλάβει, και της διαβάζαμε εκ περιτροπής ότι ξέραμε ότι της αρέσει. Εγώ της διάβαζα το ψαλτήρι και η κόρη μας τον μικρό Νικόλα. Νωρίς το απόγευμα κατέφτασε ο Μητροπολίτης με τον Αρχιδιάκο και ένα Βέλγο αδελφό ιερέα. Είχα το αίσθημα πως τον περίμενε και πως δεν θα έφευγε πριν τη διαβάσει. Ήμασταν όλοι συγκινημένοι. Ο Δεσπότης έκανε ένα μικρό ευχέλαιο, της διάβασε τη συγχωρητική ευχή και την ευχή σε ψυχορεγούντα. Τη σταύρωσε και βγήκαμε όλοι από την κάμαρα. Έμεινα τελευταίος για να της χαϊδέψω το κεφάλι όπως ακριβώς ήξερα ότι την ηρεμούσε. Λίγο αργότερα βρεθήκαμε πάλι πλάι της με το παιδί μας στην ίδια θέση. Της κρατούσα το χτυπημένο από το πρώτο κιόλας εγκεφαλικό αριστερό της χέρι και όπως είχα γύρει πάνω του με κλειστά τα μάτια, προσευχόμενο στην κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους να τη βοηθήσουν ώστε να μην ξαναφοβηθεί πια ποτέ στη ζωή της και με τα κλάματα παρακαλούσα ποτέ πια να μην ξαναφοβηθεί και οπουδήποτε κανένας, βλέπω ξαφνικά να σχηματίζεται μέσα στο νου μου η εικόνα από ένα καραβάνι που περνούσε μέσα στο σκοτάδι από πολύ δύσβατους τόπους. Στο κέντρο, λέει, είχαν την Ελένη και μπροστά πήγαινε η Θεοτόκος. Πλάι της και ολόγυρά της σας σε παρεμβολή Αγίες και Άγιοι πολλοί. Ο Άγιος Ιλουανός που τον γιόρτασε σήμερα η ενορία μας, που είναι αφιερωμένο σε αυτόν, ήταν εκεί. Ο Άγιος Παΐσιος που είχε βάλει πλάτη για την Ελένη από τα νιάτα μας και όλα ενώ ζούσε ήταν εκεί. Ήταν εκεί και παραπίσω πλήθος ουράνιες δυνάμεις με στην ποπή. Ξάφνου ακούω μες στο μυαλό μου ολοκάθαρα τη φωνή της, σαν να καθόταν δίπλα μου και να μιλούσε. Είμαι καλά, Γεωργάκο. Σε ευχαριστώ. Αυτό το ποίημα με το οποίο τελειώνω την παρουσίαση, τη δικιά μου συμμετοχή σε αυτό το πάνελ, με τίτλο «Θα μπω στο αεροπλάνο και θα φύγω», γράφτηκε με αφορμή τα τελευταία γυαλιά που αγόρασε η Ελένη όταν είχε διαπιστώσει στο τέλος του Ιουλίου ότι είχαν αλλάξει οι βαθμοί της. Το λέω γιατί τέλος Ιουλίου άλλαξε γυαλιά για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε υποψιασμένοι ότι θα φεύγει από κοντά μας και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρόνο. Θα μπω στο αεροπλάνο και θα φύγω για κάπου που δεν πήγαμε ποτέ. Λιγάκι έτσι μονάχος μου να μείνω στην αγκαλιά του ουρανού την μπλε. Και ενώ θα τριγυρνώ σ' άγνωστα μέρη, όπου κανείς από τους δυο δεν είχε δει, σαν κάποιος να με πάει από το χέρι, εκεί που θα πηγαίναμε μαζί. Και αφού χωρίς εσένα πια δεν κάνω, παρότι θέλω να σου φύγω μακριά, για να κοιτώ με τα δικά σου πλέον μάτια, άλλαξα τζάμια στα καινούρια σου γυαλιά. Σας ευχαριστώ πολύ.